Ακούστε να δείτε τώρα τι έχουμε. Όταν διερευνούσαμε την υπόθεση της Πάτρας με τα τρία νεκρά βρέφη, υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 είχε σταλεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μία επώνυμη καταγγελία. Μεταξύ άλλων, αυτή η καταγγελία ανέφερε το εξής. Ότι όταν το 2019 ξεκίνησαν οι δολοφονίες των παιδιών της Πισπυρίγκου, υπήρχε μία επιχείρηση παγκόσμια εξάρθρωσης παιδικής πορνογραφίας. Τότε είχαν συλλάβει οι αρχές μία 26χρονη Ουκρανή, η οποία βίαζε τον 4χρονο γιο της και πουλούσε online υλικό στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web. Και έλεγε μεταξύ άλλων αυτή η επώνυμη καταγγελία από γυναίκα η οποία υπογράφει την καταγγελία με το όνομά της, το επώνυμό της, πρέπει να πούμε ότι είναι συνταξιούχος τραπεζική υπάλληλο, στην οποία εγώ πήγα και επισκέφθηκα στην Πάτρα τότε. Λέει ότι μεταξύ άλλων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, της Αμαλιάδας, της Αχαγιάς, υπάρχουν γονείς οι οποίοι εκθέτουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο και πρόκειται για ατυχείς άεργους γονείς που δεν έχουν να φάνε, να πιούν και να χορέψουν και να τραγουδήσουν και τους προτείνουν αυτά τα κυκλώματα να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τους για παιδική πορνογραφία και όχι μόνο. Στη συνέχεια, αυτή η καταγγελία εστάλει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην εισαγγελία. Κανείς δεν ήλεγξε αυτή τη μάρτυρα. Επώνυμη καταγγελία, επαναλαμβάνω. Κανείς δεν ήλεγξε αυτή τη μαρτυρία. Κανείς δεν την κάλεσε. Ποτέ για καμία κατάθεση. Ποτέ για καμία κατάθεση. Και Λούμπεν και Βούρκος μαζί, δηλαδή. Μισό λεπτό για να δείτε που θα φτάσουμε τώρα. Κανείς λοιπόν δεν την καλεί για καμία κατάθεση. Τη βάζουν στον κάλαθο των αχρήστων. Τη γράφουν την καταγγελία αυτή τα παλαιότερα των υποδημάτων τους ως αβάσιμη. Και γίνονταν κάποια έρευνα τότε, έτσι. Ήταν σε εξέλιξη ανακριτικές έρευνες τότε. Αυτή την καταγγελία λοιπόν εμείς τη βρίσκουμε όταν διερευνούσαμε την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Και βλέπουμε τη δικογραφία και βλέπουμε αυτή την καταγγελία και βρίσκουμε και το πρόσωπο και βρίσκουμε και τη μάρτυρα η οποία μας μίλησε. Πάμε να ξετυλίξουμε λοιπόν τώρα το κουδουάρι του ρεπορτάζ για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί ενδεχομένως σε αυτή την ιστορία. Παρακαλώ. Τον περασμένο Απρίλιο, οι υποθέσεις έφεραν στο φως της δημοσιότητας ένα συγκλονιστικό περιστατικό το οποίο είχε περιγράψει στην εκπομπή μια γυναίκα. Όπως ανέφερε η μάρτυρας, μια γυναίκα που συνάντησε τυχαία, της είπε πως ένα κοριτσάκι είδε μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται η μικρή αδερφή του από τη μητέρα του και από τη θεία του. Η μάρτυρας είχε αποκαλύψει όλα αυτά που άκουσε από τη συγκεκριμένη γυναίκα που συνάντησε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ κατέθεσε αναφορά στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όπως αναφέρεται στην αναφορά προς την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τον Ιούλιο του 2022, στις 31 Τρίτου του 2021 ή 1η Τετάρτου του 2021, μια άγνωστη νεαρή γυναίκα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση μου αφηγήθηκε όσα της εμπιστεύτηκε ένα μικρό κοριτσάκι. Σύμφωνα με την αφήγησή της, το κοριτσάκι ξύπνησε από το κλάμα της μπέμπας που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο και είδε τη μητέρα της πάνω από το μωρό να του κλείνει το στόμα ενώ ταυτόχρονα τραβούσε βίντεο. Το μωρό πάλευε και τυναζόταν. Το κοριτσάκι έβαλε τις φωνές και τότε η θεία της την πάτησε στο κρεβάτι, της έκλεισε το στόμα και της είπε «Σκάσε μ***, γιατί θα πάθεις τα ίδια», ενώ έδινε εντολές «Πρόσεχε, κάν το ξανά, 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 ξανά». Δεν ήταν η πρώτη φορά που διασκέδαζαν με το βρέφος. Είχαν κάνει μάλιστα και αναρτήσεις στο Facebook, περιγράφοντας πώς το μωράκι πάλευε με τα σκεπάσματα και πώς χτυπιόταν στην κούνια του, χωρίς βέβαια να αναφέρουν ότι το έπνιγαν για να το δουν να τεινάζεται και να διασκεδάζουν. Όταν τέλος ταρακουνούσαν το νεκρό μωρό, την απειλούσαν πως αν πει τίποτα στο θα τις ακάτευαν και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ποτέ ξανά. Αν τολμούσε να μιλήσει, θα πέθαινε. Η άγνωστη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η μητέρα προσπαθούσε να πουλήσει στο διαδίκτυο μία ξανθιά με μπλε μάτια, μία με πράσινα μάτια και ότι η συμμορία έβγαζε πολλά χρήματα από τις αναρτήσεις της δολοφονίας των παιδιών. Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε ζητήσει από τις αρχές τη διερεύνηση για την ύπαρξη βίντεο, ωστόσο φαίνεται ότι οι αρχές δεν έλαβαν ποτέ υπόψη τη συγκεκριμένη ανατριχιαστική μαρτυρία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί, αν βέβαια δεν διερευνάται ήδη, το γεγονός της οικονομικής ευημερίας που ακολουθούσε τον θάνατο των παιδιών. Αφού φυσικά δεν υπάρχει σύνδρομο που να αποφέρει κέρδη, δεν υπάρχει βέβαια σύνδρομο Μινχάουζεν δια εμπορικού αντιπροσώπου. Θα πρέπει να διερευνηθεί η φήμη για την ύπαρξη βίντεο.
Η χρήση βοηθημάτων ασφυξίας προφανώς άφηνε ελεύθερα τα χέρια του δράστη για καλύτερη λήψη, ενώ η καθυστερημένη ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού για να μην υπάρχει δυνατότητα ανάνυψης πιθανόν να γινόταν για να διασφαλιστεί ο θάνατος και να εισπραχθεί το αντίτιμο. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα από την Πάτρα έβγαζε βίντεο και φωτογραφίες τις τελευταίες στιγμές των τριών θυγατέρων της. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι φωτογραφίες έβγαζε και η μητέρα από την Αμαλιάδα Ειρήνη Μπουρτζούκου, τις οποίες ανέβαζε και εκείνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, η 24χρονη γυναίκα φωτογράφιζε τα βρέφη και νεκρά. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, αρκετοί είναι οι γονείς οι οποίοι προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, εκθέτουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο στο διαδίκτυο. Όταν το 2019 ξεκίνησαν οι δολοφονίες των παιδιών, υπήρχε μια παγκόσμια επιχείρηση εξάρθρωσης παιδικής πορνογραφίας, που ξεκίνησε από μια υπόθεση στην Ουκρανία, με μια μητέρα που βίαζε τον 4χρονο γιο της και πουλούσε το υλικό online. Το σκοτεινό διαδίκτυο αναζητά γονείς που εκθέτουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο. Ατυχείς άνεργους γονείς που δεν έχουν να φάνε, να πιούν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν και τους προτείνει τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα. Προφανώς παρέχεται η απαραίτητη τεχνογνωσία, η φαρμακευτική αγωγή για τα ανήθικα πειράματα και η διαβεβαίωση ότι δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν και μπορούν να βασανίζουν, να δολοφονούν και τελικά να εισπράττουν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος από τη στιγμή που ενημερώθηκε για πιθανό κύκλωμα που βάζει γονείς να δολοφονούν παιδιά με αντίτιμο στο σκοτεινό διαδίκτυο? Τώρα θα μου πείτε γιατί συνδέουμε αυτές τις υποθέσεις. Αυτή η καταγγελία είναι επώνυμη. Έχουμε και τη μάρτυρα η οποία μας μιλάει. Σε λίγη ώρα θα την ακούσουμε. Προσέξτε. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Δεν σοκαριστικά ποτέ όλα αυτά. Όχι. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Όταν σας έλεγα εγώ ότι σήμερα θα φτάσουμε σε ένα συγκλονιστικό επίπεδο έρευνα, δεν με πιστεύατε. Όχι, φτάσουμε, είναι η αρχή. Έτσι εξηγούνται λοιπόν και οι μαζικοί θάνατοι. Μισό λεπτό. Θέλω να παίξουμε τώρα τη μαρτυρία. Τώρα τη μαρτυρία για να πάμε στην άλλη ιστορία. την έρευνα, γιατί, κυρία Μάρκου, γνωρίζατε εσείς κάτι το οποίο είχε γίνει στη Βουλγαρία πριν από κάποια χρόνια? Μια επιχείρηση? Πάνω σε ποιο θέμα? Γιατί trafficking. Χειρίζουμε αρκετές δικογραφίες. Από τη Βουλγαρία είχε ξεκινήσει η διερεύνηση κυκλώματος εμπορίας βρεφών. Εμπορίας βρεφών και... Βεβαίως. Υπάρχουν εντάλματα σύλληψης, κύριε Κουσουλέ, που είναι στα σιρτάρια ακόμα. Γιατί εμπλέκονται πρόσωπα από την Ελλάδα? Γιατί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι φυσικές μητέρες που προέβησαν σε πώληση του τέκνου τους. Υπάρχουν εντάλματα. Τα εντάλματα είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Εμπλέκονται πρόσωπα από την Ελλάδα? Βέβαια. Μα μέρος της δικογραφίας έχει δικαστεί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς να εντοπιστούν? Βάλτε μια ερωτελία σε αυτό το οποίο λέει η κυρία Μάρκου. Και πήγε στα ζήτητα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς συνδέονται υποθέσεις και όταν κάνεις ενδελεχή έρευνα, συμπληρώνεις τα κομμάτια του παζλ. Είναι ένα παζλ είναι η ζωή.